Και είναι μαζί μας να δούμε και τις εικόνες για να μας ενημερώσει τηλεφωνικά για το τι ακριβώς έγινε. Νικόλ, καλή σου μέρα. Ονούφρυ, κυρίες και κύριοι, καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, παρόλο που χθες είδαμε και αυτή την συνάντηση που είχε πραγματοποιήσει η αντιπροσωπιάδη της ΕΜ και της Παιδοβουλής μαζί με τον Υπουργό Παιδείας και με τον Υπουργό να λέει ότι υπήρξαν συγκλήσεις στην συνάντηση του Σογούφρυ και είπε χαρακτηριστικά από τα 6 θέματα έχουμε συγκλήσεις στα 5,75. Ναι. Εντούτοις λίγο μετά τις 7 χτες βράδυ η ΨΕΜ επισημοποίησε ότι θα απέχει από τα μαθήματα. Θα απέχουν από τα μαθήματα τους συμμαθητές ως αντίδραση για τον θεσμό των εκτάσεων των τετραμήνων, όπως και έγινε σήμερα όφριε, την κατά την τρίτη και τέταρτη περίοδο πάρα πολλά, τα περισσότερα λύκεια της Λευκωσίας και των υπόλοιπων επαρχιών οι μαθητές απήχαν από τα μαθήματά τους. Υπήρξαν και κάποια λύκεια τα οποία δεν προχώρησαν και δεν εφάρμοσαν τις υποδείξεις της ΨΕΜ για να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημερινή κινητοποίηση, Νικόλ, σωστά. Ακριβώς, Ονούφρυ, υπήρχαν και κάποια σχολεία τα οποία δεν ακολούθησαν την ΨΕΜ, γιατί να υπενθυμίσουμε, Ονούφρυ, ότι και η Παιδοβουλή έτσι έλεγε ότι θα ήταν καλύτερα να μην προχωρήσουν σε αυτά τα μέτρα οι μαθητές, αλλά να συνεχίσει ο διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας. Όπως μας αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της ΨΕΜ, χθες δεν ήθελαν να ακούσουν για τον θεσμό των τετραμήνων. Όπως μας ανέφεραν, είναι ένα πάγιο αίτημά τους από τους μαθητές να μην εφαρμοστεί, γιατί θεωρούν ότι δεν βοηθούν τους μαθητές αυτός ο θεσμός των τετραμήνων. Ναι. Ενώ και το Υπουργείο Παιδείας είχε καλέσει έστω και την Ιστάτη, την ΨΕΜ, να ανακαλέσει αυτή τους την απόφαση. Και ότι αυτή η αποχή δεν βοηθά κανέναν παρά μόνο πλήττει τους ίδιους τους μαθητές, Ονούφρυ. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει διαφωνία και μεταξύ των μαθητών και θα αναλύσουμε σε λίγο τα σημεία της διαφωνίας. Είχαν πάντως από την προηγούμενη εβδομάδα κοινοποίηση τις προθέσεις τους τα μέλη της ΨΕΜ. Διαφωνούσαν αρχικά, όπως είδε το σχέδιο αυτό που έγινε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Μαθητών για τα τετράμινα. Το φως της δημοσιότητας, διατύπωσαν αμέσως τη διαφωνία τους και από εκεί και έπειτα είχαν προαναγγείλει, αν θέλεις, αυτές τις κινητοποιήσεις. Μετά και τη χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό, όμως, οι προειδοποιήσεις πήραν σάρκα και οστά, Νικόλ. Ακριβώς, Νούφρια, και δεν ξέρουμε. Αυτό το οποίο έχει πει η ΣΕΜ είναι ότι προειδοποιεί μάλλον και με περαιτέρω μέτρα αντίδρασης κλιμάκωση, ναι. Γίνει κάποια αλλαγή σε αυτή την απόφαση. Θέλουν ένα επικοδομητικό, όπως λένε, και ουσιαστικό διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να ξανασκεφτεί αυτό των θεσμών των εξετάσεων του μετραμήνων. Μάλιστα. Πάμε όμως, σε ευχαριστώ, Νικόλ, να συνομιλήσουμε λίγο και με τους οργανωμένους γονείς. Ο πρόεδρος τους, ο κ. Κυριάκος Νικηφόρου, είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Κύριε Νικηφόρου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, αγαπητοί Ονούφρυ. Λοιπόν, ήταν μια εξέλιξη που την περιμένατε, φαντάζομαι κι εσείς, γιατί είχαν δηλώσει τις προθέσεις τους, είπαμε, οι μαθητές στα μέλη της ΨΕΜ. Από εδώ και πέρα, τι θα γίνει, κυρία Νικηφόρου, θα γεφυρωθεί η διαφορά ή όχι? Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα? Αγαπητοί Ονούφρυ, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εν μέσω ενός διαλόγου, καλώς θα ήταν να αποφεύγονται ενέργειες οι οποίες πιθανόν να πυροδοτούν ή να δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα στη διαδικασία του διαλόγου. Παρακολουθήσαμε χθες μια συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τους μαθητές, όπως πραγματοποίησε και με όλους τους άλλους φορείς αυτήν την εβδομάδα ο Υπουργός Παιδείας. Ναι. Και φαινόταν ότι υπήρχε μια σύγκληση απόψεων, τουλάχιστον αυτό είναι το μήνυμα που δόθηκε και αυτό ήταν και το μήνυμα που λάβαμε και εμείς, συνομιλώντας και με τις δύο πλευρές. Ναι. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε να υπάρχουν τα μέτρα από πλευράς των μαθητών. Είναι σεβαστό, είναι δικαίωμα της ΨΕΜ να αποφασίσει όποια μέτρα επιθυμεί, αλλά η σύγχυση και η παράκληση μας σαν γονείς είναι να αποφύγουμε ενέργειες οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν την ατμόσφαιρα και τον διάλογο ο οποίος διεξάγεται. Κύριε Νικηφόρου, να σας ρωτήσω, επειδή ο Υπουργός στις δικές του τις δηλώσεις χθες είχε πει ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Δόθηκε η εντύπωση ότι θα γεφυρωνόταν αυτό το χάσμα που υπήρχε για την εκτίμηση που έχει να κάνει με την εφαρμογή του μέτρου των εξετάσεων ανά τετράμινα. Εσείς από την ενημέρωση που είχατε και από τις δύο πλευρές έχετε αποκομίσει ακριβώς το ίδιο συνέστημα, ότι έχουν γίνει παραχωρήσεις και από το Υπουργείο της Παιδείας και από τους μαθητές, ούτως ώστε να έρθουν πιο κοντά?
Είχα αποκομίσει το απόγευμα την αίσθηση ότι ναι, πηγαίναμε σε μια ομαλοποίηση τη κατάσταση και ότι υπήρχε κοινή συνισταμένη σε κάποια σημεία. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ, ότι τουλάχιστον είχα πάρει αυτή την αίσθηση και από τι δύο πλευρέ. Άρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε μεσολάβηση τι υπάρχει και υπάρχει αυτή η αντίδραση. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νομοθεσία. Ναι. Η οποία προβλέπει αυτόν τον θεσμό. Όλοι παραδεχόμαστε ότι αυτή η νομοθεσία έχει αδυναμίες. Ναι. Και αν το κρύβω ότι όταν λέω όλοι, ενώ όλους, μηδενός εξαιρούμε. Mm-hmm. Και γίνεται ένας διάλογος για να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε αυτές τις αδυναμίες μέσα σε ένα πνεύμα συνένεσης και να μπορέσουμε να λειτουργήσουν τα σχολεία σωστά και να αξιολογούνται οι μαθητές σωστά και όπως πρέπει. Ναι. Άρα πρέπει να πάμε στον διάλογο. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε την άποψή μας πλέον, έχουμε κατασταλάξει στο τι θα ζητήσουμε στους αγωνείς. Θα κάνουμε συναντήσεις και ένα εγγνώση και της ΨΕΜ και της Παιδοβουλής και της ΟΕΛΜΕΚ ότι θα ζητήσουμε τις επόμενες μέρες συνάντηση κοινή με όλους, ναι, για να μπορέσουμε να δούμε αν μπορούμε να έχουμε μια κοινή συνισταμένη για τη συνολική αξιολόγηση του μαθητή, mm-hmm, και στην προφορική επίδοση αλλά και στη γραπτή επίδοση. Ναι. Εσείς ως γονείς όμως βλέπετε ότι θα είναι υποφελής αυτή η διαδικασία των εξετάσεων ανά τετράμινα, άσχετα ότι υπάρχουν αδυναμίες και το ξέρουμε ότι είναι νομοθεσία. Δεύτερο, αγαπητοί Ονούφρυε, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Ναι. Έχουμε διαχωρίσει όλοι και μιλάμε συνεχώς για τετράμινα, για εξετάσεις τετράμινα. Ναι. Αυτό που πρέπει να δούμε όλοι είναι τον συνολικό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αξιολογείται ο μαθητής. Και αυτός υπάρχει μέσα στο σχέδιο που έχει παραδώσει η κυρία Κουτσελίνη. Δεν το λέμε εμείς εξετάσεις ανά τετράμινα. Το Υπουργείο έχει δώσει αυτό τον ορισμό και το χρησιμοποιούμε. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω όμως ότι η κυρία Κουτσελίνη και η Επιτροπή έχουν δώσει ένα σχέδιο το οποίο είναι κοινά αποδεκτό από όλους ότι περιλαμβάνει καλά στοιχεία. Σε αυτόν το σχέδιο λοιπόν καταγράφεται και το αποδεχόμαστε όλοι ότι θα περιλαμβάνει προφορική αξιολόγηση του μαθητή και γραπτή αξιολόγηση του μαθητή. Ναι, 90 λεπτά. Άρα αυτό που μένει είναι να δούμε αυτή η γραπτή αξιολόγηση. Αν θα τη ονομάσουμε εξετάσεις τετραμήνων, γραπτή εξέταση, γραπτό διαγώνισμα, ενίο διαγώνισμα. Ναι, δεν έχει σημασία τώρα το όνομα. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, άρα εκεί είναι η συνισταμένη που κινούμαστε όλοι. Και αφού εκεί κινούμαστε, νομίζω πρέπει να δώσουμε τόπο στο διάλογο και στη συζήτηση για να μπορέσουμε να έχουμε και έναν αποτέλεσμα που αν είναι δυνατόν την Παρασκευή να πάμε με όσο πιο πολλές συγκλήσεις μπορούμε σε αυτόν τον διάλογο. Σας ευχαριστώ κύριε Νικηφόρου για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε κυρίες και κύριοι να αλλάξουμε θέμα, γιατί είναι η μέρα κινητοποιήσεων σήμερα από το πρωί. Κάτοχοι αξιογράφων έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της Τράπεζας Κύπρου.